Σας είδα όλους στον ύπνο μου. Αυτό δεν είναι καλό. Και ήμουν έτοιμη, λέει, να σας κόψω λεμόνια. Τρώγαμε λεμόνια. Δεν τρώγαμε, ήμουν έτοιμη να τα κόψω. Σημαίνει ότι θα βιώσει μια μεγάλη απογοήτευση. Ευτυχώς όχι, δεν φάγαμε. Αυτή η απογοήτευση, λέει, θα είναι από έρωτα με κάποιο δεσμό. Δεν θα σε απογοητεύσω ποτέ, μην φοβάσαι. Δεν θέλω να με απογοητεύσει, σε παρακαλώ. Τα βλέπα στο δέντρο και ήταν τεράστια. Αν δεις, λέει, όνειρο ότι κόβεις λεμόνια από λεμονιά, σημαίνει ότι έρχονται χαρές και οικογενειακή γαλήνη. Παιδιά, πώς δεν το πιάσα εγώ. Τι? Είναι τα άνθη λεμονιάς. Περίμενε να δω, θα το σκεφτεί. Τα άνθη λεμονιάς. Γάμος στον ορίζοντα. Όπου γάμο η Βασίλο πρώτη. Μπορείτε να σας πάρω εγώ με τη λεμονόκουπα και θα σας πω εγώ. Δηλαδή, τι σας πετύχω μόνο. Παιδιά, ποιος το λέει, Vivian Lee 100. Κάποιος πει να πει στην γραμματεία μου ότι σταματήσει αυτή η Vivian Lee. Είναι αυτή που έπαιζε στο όσα παίρνει ο άνεμος. Αμφίπολη. Τι μετράει, Αμφίπολη. Ευρέθη στην Αμφίπολη Vivian Lee. Πήρε ένας ακροατής και έκανε ένα παράπονο. Πήρε ένας ακροατής. Ένας ακροατής και έκανε ένα παράπονο. Τι ήταν, για ενημερώστε λοιπόν, με. Εδώ. Λέει, θέλω να κάνω τηλέφωνο. Τι τηλέφωνο? Έκπληξη. Έκπληξη. Ναι. Και είπαμε δεν προλάβαμε. Ναι, δεν προλάβαμε γιατί έχουμε ήδη πάρα πολλά. Έπαιρνα από τις 7 η ώρα, λέω εντάξει, το δέχομαι. Ωραία, και. Λοιπόν, και λέει, ναι, καλά, εντάξει, λέει. Μόνο τους δικούς εξυπνάτε. Τόσους πολλούς έχουμε. Αγαπημένα μου, εντάξει, αλλά εμείς δεν τους ξέρουμε αυτούς. Δηλαδή, όπως εσύ μας τηλεφώνησες και είπες να ξυπνήσουμε κάποιον ή κάποια, πού να, ούτε σε να ξέρουμε ούτε την κάποια ή τον κάποιο. Αφήνω δει που άμα ξυπνάγαμε τους δικούς μας θα μας είχαν διάολο στείλει 8 χρόνια, 10 από φέτος. Αλλά εντάξει. Να πούμε καλημέρα στην Ανθή τη Βούλγαρη και στο γυμναστήριο που τα παιδιά κάνουν πιλάτες. Είναι πολύ καλή καθηγήτρια πιλάτες και γιόγκα. Έχει βεβαίως καλό σώμα ή έχει πασαδιάσει? Και έχει το καλύτερο σώμα. Και θέλουν το τραγκύλα να κάνουμε. Το τραγούδι να τους αφιερώσουμε στα παιδιά εκεί όλα. Πάμε! Συνέβη και αυτό σε νοσοκομείο της Λάρισας, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα σας το διαβάσω, θα σας το πω και να το ξέρετε ότι είναι, δεν είναι ψέμα, είναι πραγματικότητα. Ο λόγος για τον οποίο χορηγήθηκε αναρωτική άδεια σε υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας αποτελεί ίσως την πιο απίστευτη περίπτωση απουσίας από τη δουλειά για λόγους υγείας. Ναι, τι έπαθε. Πολύ ωραία. Σύμφωνα με εφημερίδα, υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας στη Λάρισα, στο νοσοκομείο της Λάρισας, πήρε 3 εβδομάδες αναρωτική άδεια. Γιατί? Γιατί το μεσαίο δάκτυλό του. Να, αυτό εδώ. Ότι μας το δείχνεις κιόλας. Για να ξέρετε. Εκτινασόταν. Και δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει στους διαδρόμους του Υπουργείου με παρατεταμένο το δάκτυλο να έτσι. Δεν γίνεται. Όχι, παιδιά, αυτό είναι μη σου συμβεί. Και του συνέβη. Στο συγκεκριμένο υπάλληλο έχει χορηγηθεί ανάλογη ιατρική γνωμάτευση από τον γιατρό του νοσοκομείου της Λαρίσης, ο οποίος σημείωνε ότι αφού τον εξέτασε, διέγνωσε ότι πάσχει από τεινασόμενο μέσο δάκτυλο της αριστερής χειρός. Υπάρχει τέτοια πάθηση? Όχι, βεβαίως. Προχώραγε. Προχώραγε αυτό. Παίρναγε μπροστά από το γραφείο του διευθυντή. Τάγκ το δάκτυλο όρθιο. Έβγαινε άλλο, σου λέγε, μα κάνει δάκτυλο μεγάλε. Όχι, μάρρωστο του έλεγε. Ναι, περνούσε, περνούσε από του διαδρόμου εκεί και βγαίνανε κάποιοι που δεν ξέρει. Είχε στεί γρία πάπια, θέλανε, έκανε αυτό. Τάγκ το δάκτυλο έτσι. Του ευχότανε δηλαδή. Είχε δαχτυλιάσει όλο τον όροφο. 3 φορές κόντεψε να φύγει από την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Γιατί δεν τα κατάφερε? Δεν ξέρω. Πού είναι τώρα? Τι, πως θέλει να πας εκεί να του κάνουμε ένα check-in. Θα πάμε στις Αιτζίαν και στις Ολυμπιακές που είναι και φτηνά τα ειστήρια τώρα. Δεν και καλά να τον διώξουμε τον άνθρωπο. Όχι, λέω για παράδειγμα, ρε παιδί, δεν λέω τον άνθρωπο το συγκεκριμένο. Ναι, χεράκι-χεράκι σε τρυφερές στιγμές η Αλίκη και ο Πασχάλης. Ποια Αλίκη Βουγιουκλάκη? Όχι, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, Μιχάλη μου. Ο Πασχάλης. Η ηλικία είχαν. Έλεγε τώρα. Ο Πασχάλης ο γνωστός, Μιχάλη μου. Ο Πασχάλης. Έλα, τι. Ναι, με την Αλίκη του, Μιχάλη μου. Α, εδώ πέρα. Φωτογραφία. Ναι, τη δίνει και φυλάκι. Στο μάγουλο. Στον δρόμο. Του έπιασε φωτογράφο. Είναι στον δρόμο και του έπιασε φωτογράφο. Ναι, ξέρεις πέρα. Ναι, τι. Είναι η φωτογραφία, φύλαμε με σε σκίσω. Φύλαμε τώρα, θα φας αγωνιά. Στην πλευρά τη, Μιχάλη μου, υπηρεσία στα ιατρικά κέντρα των Σκοπίων, λέει. Οι ασθενείς μετά την επίσκεψη μπορούν να χαλαρώσουν σε άλλον όροφο. Αλλά σε άλλο όροφο. Σε άλλο όροφο. Ξέρεις γιατί? Γιατί σου λέει στο δοντιατρίο είναι με ανοιχτό το στόμα. Δεν τα χαλαρώσει, πήγαινε σε άλλο. Οπότε δεν είναι ανοιχτά τα στόματα στο δεύτερο. Μην έχουμε τα ταξιντών. Αυτή εδώ είναι η Δέσποινα Μύρου. Έγραψε ένα σενάριο για τον Αλ Πατσίνο. Τι εννοεί? Του γράψε ένα σενάριο για ταινία. Και αυτό θα τη απαντήσει. Τι? Α, θα τη γράψει και αυτό σενάριο.
Όπα, για την Μιχάλη μου, η Μαρία Ψηλού. Μωρέ και κοντού δεν με νοιάζει. Μια χαρά είναι. Ένα Ιάπωνα παιδιά από την Φουκουόκα κατάφερε να πείσει ένα δικαστήριο να κάνει δεκτό το αίτημά του να χωρίσει τη γυναίκα του, η οποία λέει είχε κυριευτεί από ένα τζίνι. Ναι! Το τζίνι ξέρει πώ είναι. Ο σύζυγος κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, την οποία και έκανε δεκτή το δικαστήριο του Τόκιο, αφού σύμφωνα με τον δικηγόρο, η γυναίκα και η οικογένεια έτσι κατά κάποιο τρόπο κοροϊδεύσαν τον πελάτη του. Διότι τη έλεγε αυτό, τη ζητούσε να κάνουν σεξ. Αυτό το είναι το σεξ. Αυτή του έλεγε, δεν ήθελε, προσπαθούσε να τα αποφύγει. Τι είναι αυτό, δεν είναι αυτό, δεν θέλω, δεν μου αρέσει. Αυτό επέμενε βέβαια. Απου σου λέω, θα σε διώξει, το διάβολο τη λέει. Αυτή όμω δεν ήταν αλλού. Και του είδε, ξέρει, προσπαθούσε να του εξηγήσει, αλλά τι να του εξηγήσει. Να σου πω κάτι. Εγώ αυτή δεν τη θέλω για γυναίκα μου. Θα σου πω ελληνικά. Μιχάλη μου, δεν μ' αρέσει κατά τη συγγνώμη. Μίλησε ο Κινέζος ελληνικά. Μισό λεπτό. Ο Κινέζος. Είμαστε σε ένα θαύμα. Ξαφνικά ο Κινέζος αρχίζει και μιλάει ελληνικά. Είναι η εξάπλωση του ελληνικού πολιτισμού. Είμαστε ωραίοι όλοι μαζί σήμερα. Είμαστε χαλαροί, δεν φωνάζουμε πολύ. Ωραία. Σε παρακαλώ, άναψε το τζάκι. Please, put on the fire, please. Thank you. Σας αγαπάω, παιδιά. Μη χειρότερα. Μ' αρέσει που είμαι μαζί σας. Και εμείς. Αυτό θα έπρεπε να μην το κάνουμε για λεφτά. Όχι, όχι. Κάτσε να το αναλύσω. Ναι, ναι. Τι έχεις πάθει σήμερα, ναι. Πες μας, τι σου συμβαίνει. Τι έγινε. Είμαι χαλαρός, έχω κοιμηθεί πάρα πολύ, είμαι ξεκούραστος. Επιτρέπεται στο νούμερο 1 να είναι χαλαρός. Μπορείς να είσαι χαλαρός, αγόρι μου. Έλεγα λοιπόν ότι είμαστε μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Θα μπορούσαμε να είμαστε. Γιατί να μας ενώνει το χρήμα, θέλω να πω. Γιατί δηλαδή, ναι. Να αφαιρέσουμε από τη σχέση μας το χρήμα. Σωστό. Δεν υπάρχει χρήμα. Και να ερχόμαστε εδώ και να κάνουμε τις εκπομπές. Έτσι, έτσι με τζακάκι. Και να κάνουμε τους εαυτούς μας ευτυχισμένους και το Θεό χάρη ακόμα καλύτερα. Αυτό. Πολύ ωραία. Καλημέρα, Θεό. Ένας μέλλον γαμπρός ανακάλυψε ότι η αραβωνιαστικιά του τα έχει με κάποιον άλλον. Αντί να νευριάσει, ο άνδρας αποφάσισε να γνωρίσει τον αντίζηλό του. Τον κάλεσε λοιπόν να πιούν καφέ. Οι άνδρες τα πήγαν τόσο καλά που ο πρώτος ζήτησε από τον δεύτερο να γίνει και κουμπάρα στο γάμο του με κοινή. Με την ναι, γυναίκα. Θα έχει τελειώσει το συνέστημα. Μετά. Φαντάζεσαι τώρα να μάθεις εσύ ότι είμαστε εσύ και εγώ μαζί και να μάθεις ότι είμαι με μια άλλη. Είσαι και καλά. Να συναντηθείτε οι δυο σας και, και να συμφωνήσετε ότι τι καλώ πούμε και να με έχετε και δύο. Όχι βέβαια. Μαλή με μαλή, το λέω εγώ. Μαλή με μαλή. Πες ότι δεν ξέρεις τον Έρουιν και εγώ. Έχω πάει με τον Έρουιν ενώ είναι να παντρευτώ με σένα. Παπα, να σου πω κάτι, με ρώτησε σε μένα αν έχω πάει μαζί σου. Συγγνώμη δηλαδή. Δεν θα ήθελε να πάει. Αγαπητέ συνάδελφε, έχετε δίκιο. Μαρία, φριζάρουν τα μαλλιά σου. Μα η λύση είναι εδώ. Ακόμα να την κάνει. Θεραπεία κερατίνη. Αλήθεια. Ναι. Ναι. Πάμε. Α, είναι τόσο καλό αυτό. Θα ξύσει τα κέρατά σου και θα κάνει κερατίνη. Για κέρατα, βρε Μιχάλη. Και επειδή όταν είμαι εγώ χαλαρός αρχίζω και κοιτάω το σπίτι, την κουζίνα. Λοιπόν, θα σας πω και άλλα πράγματα. Το αλάτι μπορεί να βοηθήσει να απαλλαγούμε από λεκέδες κόκκινου κρασιού σε τραπεζομάντιλα. Μα σήμερα είσαι η κυρία Μαρίκα με τις συμβουλές. Κανένα πρόβλημα. Τι κάνει το κέτσαπ. Τι κάνει το κέτσαπ. Τι κάνει. Δεν το ξέρω. Γυαλίζει τα μπρούτζιν αντικείμενα σε χρόνο ντετέ. Πάμε. Αλήθεια. Απες μας και άλλα τέτοια. Είναι ωραία. Έτσι, έτσι. Μας αρέσει. Οι φλούδες μπανάνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γυαλίσει τα σημικά ή να πέσει παλιόγρια να ησυχάσει. Το αγκούρι. Ξεθαμπώνει τους καθρέφτες και καθαρίζει τα τζάμια. Το αγκούρι. Αμέ. Δηλαδή παίρνεις ένα αγκούρι και έχεις και τρίβεις. Τον κόβεις. Ναι. Εγκαρσίως. Ναι, ναι. Μισό λεπτό. Αυτό το ρσί, πώς γράφει. Μιχάλη μου, εγκαρσίως, εγώ το ρίχνω μέσα στο μοχίτο. Μια χαρά, ωραίο. Σου έκανε το κυρία. Δεν ξέρω, η μητέρα το έκανε. Τη έδωσε ένα σιδέρο στη ρούχα. Ωραία. Και μετά το σιδέρωμα, ιδιαίτερα στο μαύρο, σου αφήνει σημάδι. Ναι. Εντάξει, η κοπέλα έκανε ένα λάθος. Μια κοπέλα τώρα μα έχει καταστρέψει καινούργια, σπαγαλό. Ναι. Εγώ με τα ρούχα έχω τρέλα. Πολύ συχνά βλέπουμε σημάδι από το σίδερο στα ρούχα μα, κάτι που δείχνει ότι αφήσαμε κάποιο άφησε κουλή. Το σίδερο περισσότερο η ώρα από ό,τι έπρεπε πάνω στο ρούχο. Γιατί δεν κουλήσαμε. Ναι, μου. Αυτό δημιουργεί το σημάδι. Ωστόσο, λέει, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για να το λέει. Τρίψτε το λεκέ με κρεμμύδι και μετά ξεπλύνετε με κρύο νερό. Το σημάδι θα εξαφανιστεί. Και θα βρίσκουμε κρεμμύδι. Ότι εσύ θα κάθεσαι με το κρεμμύδι δηλαδή να το κάνει. Όχι εγώ, θα τη βάζω αυτή να. Και πάλι. Θα τη λέω ένα κρεμμύδι θα τρίβει, ένα κρεμμύδι θα τρως. Ράβδους χρυσού και άλλα δώρα θα κληρώσουν οι αρχές του Ντουμπάι για όσους αποφασίσουν να αφήσουν τα γιοταχή και να πάρουν μέσα μαζική μεταφορά. Τι λέτε βρε παιδιά τώρα, αλήθεια. Τους κάνουν Χριστό εκεί κάτω. Συγγνώμη, Μωάμεθ τους κάνουν εκεί κάτω. Για να χρησιμοποιήσουν. Λοιπόν, στο Ντουμπάι, τη μεγαλύτερη πόλη των Εμμυράτων, αντιστοιχούν 2,5 αυτοκίνητα ανά οικογένεια. Καλά, δεν είναι και τίποτα. Παιδιά, μισή καλά. Επί εποχής Φούσκα στην Ελλάδα είχαμε και 3 αυτοκίνητα οικογένεια. Όπως τόνισε ο αρμόδιος υπουργός, τα δώρα θα δοθούν με κλήρωση στους πολίτες που θα χρησιμοποιήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 4 κιλά σε ράβδους χρυσού. Πώς να το κάναμε να πηγαίναμε κι εμείς.
Με το αυτοκίνητό σου θα θέλει να πας. Πολλά ακόμα δώρα συνολικής αξίας 272.000 ευρώ. Α, τέλειο. Μπράβο. Ωραία, μπράβο. Αυτά είναι. Μελαγχολήσετε. Το σου έχω τη λύση, καλέ. Ποια λύση? Που θέλει, που συνέχεια λες θέλω να δυνατήσω, θέλω να δυνατήσω. Όχι, το έχει ανάγκη, αλλά λέμε τώρα. Τι να τρως το βράδυ για να δυνατήσει? Τίποτα. Σαλάτα πράσινη με φρέσκο σολομό. Το ένα, γιατί σου έχω πολλές αναλλαγές. Το τρώει. Σαλάτα πράσινη με κοτόπουλο. Μάλιστα. Ρύζι με άπαχο γιαούρτι. Μάλιστα. Πίτα ραβική με cottage cheese και λεπτοκομμένο αγγούρι. Μάλιστα. Δημητριακά με άπαχο γάλα. Μάλιστα. Επίσης μπορεί να φας βρώμη με σταφίδες και γάλα άπαχο ή νερό αντί για γάλα. Ακόμα καλύτερο το νερό. Τόνο σε νερό με άπαχο γιαούρτι, ομελέτα με δύο ασπράδια και ένα μάλιστα κρόκο. Ωραία. Γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά, καρύδια, μυρωδιά και μέλι. Και το τελευταίο, πατάτα ψητή στο φούρνο με αλουμινόχαρτο και κότα τσις. Φαντάζομαι όλα αυτά. Αερέκον. Όχι όλα αυτά, βρε Μιχάλη. Αλλά... εναλλακτικές. Ρε Μιχάλη, όλα θέλει να τα φάει. Όχι, είναι σκοντρέλο. Δηλαδή, συγγνώμη. Παιδιά. Δηλαδή, έλεγα. Βράδυ είναι να μην βάλω κάτι στο στόμα μου. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.